Το τελευταίο καιρό παρατηρώ σε διάφορες περιφερειακές ενότητες να υπάρχει, θα έλεγα, μία κατεύθυνση από πλευράς των εταιριών και των εργολάβων που συμμετέχουν σε διάφορους διαγωνισμούς, όπου σε κάποιες περιφερειακές ενότητες το ποσοστό εκπτώσεως που καταθέτουν είναι πάρα πολύ υψηλό, ξεπερνώντας και το 60%, και σε κάποιες άλλες περιφερειακές ενότητες οι προσφορές είναι δυσανάλογες με τον αριθμό αυτών που έχουν πάρει τα τεχνικά δελτία των έργων, και το ποσοστό των εκπτώσεων είναι κάτω από 10%. Ξέρετε, ήταν ένας κίνδυνος τον οποίον εξ αρχής είχαμε σχολιάσει και τον είχαμε διαβλέψει. Εμείς, για να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα, ήδη προχωράμε αυτή τη στιγμή στην ενεργοποίηση της Επιτροπής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. Οργανώνουμε την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και από την άλλη μεριά έχει δοθεί η οδηγία για να βελτιώσουμε τις υποδομές του εργαστηρίου των τεχνικών έργων, για να μπορούμε να έχουμε καλύτερες μετρήσεις, αντικειμενικότερα αποτελέσματα, ώστε να ελέγξουμε την ποιότητα των έργων. Παράλληλα, και αυτό θεωρώ ότι είναι μέσα στο πλαίσιο των ανακοινώσεών μας, μέχρι το τέλος Μαρτίου θα έχουμε έτοιμο τον νέο οργανισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπου η ομάδα μας τον έχει επεξεργαστεί και πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος Μαρτίου ή αρχές Απριλίου θα υπάρξει η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για να εγκρίνει τον καινούριο οργανισμό, μέσα στον οποίο η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων έχει συγκεκριμένη και σοβαρή θέση. Είπαμε λοιπόν, συγκροτούμε την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, βελτιώνουμε τις υποδομές στο θέμα του εργαστηρίου και προσλαμβάνουμε έναν τεχνικό σύμβουλο ο οποίος θα ασχολείται με τα προβλήματα ελέγχου, με τα προβλήματα της εξέλιξης όλων των έργων που γίνονται στην περιφέρειά μας, και βέβαια η διαδικασία που επιλέχθη θα είναι να υπάρχουν ευνηδιαστικοί έλεγχοι σε όλη την γκάμα των έργων που εκτελούνται στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίσουμε την πίεση που δεχόμαστε από τις εκπτώσεις, είτε υψηλές είτε χαμηλές. Η εντολή που έχει δοθεί στην Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, την Αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Νικολάκου, είναι να μην προχωράει σε καμία έγκριση σε έργα όπου η προσφορά των υποψηφίων αναδόχων είναι κάτω του 12%, έτσι όπως εθιμικά ισχύει για όλη τη χώρα. Αυτό βέβαια μας δημιουργεί ένα πρόβλημα στην καθυστέρηση, αλλά θεωρώ όμως ότι είναι και το μεγάλο όπλο για να εξορθολογήσουμε τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.